Ενώπιον λέω της κατάμεστης αίθουσας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έναν της Ελληνικής Λύσης και φυσικά από το ΚΚΕ, ο κύριος Υπουργός πάντα βρίσκεται εδώ και οφείλω να το σημειώσω, παρά τις διαφωνίες μας θα πούμε και εμείς την άποψή μας. Κάθε φορά που οι κυβερνήσεις προχωρούν σε αγορά νέων οπλικών συστημάτων, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα, κάθε φορά που ο ελληνικός λαός πλήρωνε, πληρώνει και θα πληρώνει αστρονομικά ποσά για εξοπλισμούς, επαναλαμβάνονται τα ίδια επιχειρήματα. Θα σας πρότεινα να δείτε κάθε φορά που είχαμε τέτοια θέματα εξοπλισμών τι έλεγαν οι κυβερνήσεις. Ακριβώς αυτά που λέγονται και σήμερα. Ότι δηλαδή θωρακίζεται η χώρα, ενισχύεται η εθνική άμυνα, αντιμετωπίζονται οι απειλές και πάρα πολλά άλλα. Συνοδεύεται βέβαια και από επιμέρους διαφωνίες και σκληρές εντός εισαγωγικών. Σκληρές σαν το βαμπάκι, ας πούμε, σαν το χαλδά. Αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα αστικά κόμματα σε επιμέρους ζητήματα. Οφείλω να πω εντελώς ειλικρινά ότι σήμερα απογειώθηκε από η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει ότι βρίσκονται στο διάστημα. Τέτοια εξαπάτηση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό, σε ό,τι αφορά την εθνική άμυνα, σας το λέω ειλικρινά, δεν την έχω ξανασυναντήσει. Κριτική απίστευτη σε υψηλούς τόνους για ποια πράγματα. Για αυτά που έκαναν και οι ίδιοι τόσα χρόνια. Λέω προκαταβολικά κάτι που το λένε κι άλλοι. Δεν είμαστε στο 14, ούτε και στο 15. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κολλήσει ένσημα σε αυτή την πολιτική. Και σήμερα ξαναγυρίζει προς τα πίσω για να ξαναπεί ότι οι αγορές θα χορεύουν. Θα βαράμε νταούλια και αυτές θα χορεύουν. Και θα εξηγήσω τι εννοώ παρακάτω. Τι όμως πραγματικά μένει εκτός της αντιπαράθεσης, μένει ότι δεν αμφισβητούν κανένα σας τη θέση της Ελλάδας. Αυτό είναι επιλογή πολιτική. Τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά κανένας δεν αμφισβητεί την ένταξη των εξοπλισμών στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιθετική τους πολιτική, εκτός αν μας πείτε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα περιστέρια της ειρήνης που πετάνε πάνω από την ανθρωπότητα και φέρνουν την ειρήνη. Μην το πείτε, υπάρχουν παραδείγματα. Λέμε λοιπόν ότι είναι ένα εξόφθαλμο παράδειγμα, για να πω αυτό που είναι σημαντικό και είναι στρατηγικό. Και εδώ υπάρχει η μεγάλη διαφωνία του ΚΚΕ, την οποία θα την αποδείξουμε κιόλας. Λέμε λοιπόν ότι ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, το αν εντάξετε βέβαια θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο κύριος Γεώργιος Τσίπρας το είπε, δεν ξέρω αν τη ρήμη του λόγου του, σχεδόν ομά. Ότι οι εξοπλισμοί μας, αντικειμενικά αυτό εννοούσε, εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι. Ναι. Λέω λοιπόν, ας πούμε ορισμένα παραδείγματα. Αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Ποια ήταν η εισήγηση του Πενταγώνου στην Αμερικάνικη κυβέρνηση ότι η αναβάθμιση των ελληνικών F-16, με την οποία συμφωνούμε, είναι καλή, είναι θετική. Γιατί όμως, γιατί υπηρετεί την καλύτερη πολεμική αεροπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα συμφέροντά της στην περιοχή, έτσι δεν έλεγε? Μη μου το διαψεύσετε, θα σας φέρω τη δήλωση. Και την αύξηση ισχύως της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Τι είπανε οι Αμερικάνοι που υποτίθεται ότι τσατίστηκαν που παίρνουμε γαλλικές φρεγάτες και γαλλικά ραφάλ? Τα είπε ο Γιώργος Ομαρίνος. Να μην τα επαναλάβω. Είπαν ότι βεβαίως είναι καλή κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, παρά το ότι θίγονται υποτίθεται τα συμφέροντά τους,
γιατί ακριβώς ισχυροποιείται η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν σας καρφώνουν οι σύμμαχοι. Δεν θέλουμε να το πείτε εσείς. Το λένε αυτοί. Τι υπηρετούν αυτοί οι εξοπλισμοί. Είναι κοινική ομολογία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά παραδείγματα για οπλικά συστήματα που πήραμε ή και για αυτά που δεν πήραμε. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Για αυτά που πήραμε είναι γνωστή σε ένα βαθμό και για αυτά που δεν πήραμε πάλι είναι γνωστή σε ένα βαθμό. Σας ρωτάω λοιπόν και απαντήστε εδώ. Όλοι σας. Δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνησης. Μπορείτε να πάρετε οπλικά συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας. Στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν θέλω να πω παραδείγματα γιατί μπορεί να με κατηγορήσετε. Που να μην κουμπώνουν με τα ανατοϊκά. Πέστε μας, μη μου πείτε τώρα τα τορμιένα και τους F-300, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και μας μιλάτε μετά για ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μπορείτε να κάνετε στρατιωτικές δαπάνες, να πάρετε οπλικά συστήματα χωρίς να κουμπώνουν, τα Ισραηλινά, αυτά κι αν είναι. Τα Ισραηλινά, ξέρετε τι είναι. Τα Ισραηλινά είναι η αιχμή του δόρατος των Αμερικάνων στην περιοχή. Και συνεχίζω, για κύριε Παναγιωτόπουλο, μην με προκαλείτε. Και συνεχίζω, από πού τα παίρνουν οι Ισραηλινοί. Παράγουν αεροπλάνα, όχι. Παράγουν φρεγάτες, όχι. Από πού τα παίρνουν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και μην μου πείτε το σύστημα, ξέρετε, είμαστε κι εμείς διαβασμένοι. Ότι δεν μπορούν αυτοί να ελέγξουν ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά ελέγχει και τη βάση των δεδομένων την έχει αυτός που παράγει. Και όχι αυτός που αγοράζει. Όσες τροποποιήσεις και να κάνει. Ρωτήστε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ρωτήστε ειδικούς. Και εδώ βάζω μία τηλιά. Δεν μπορείτε λοιπόν να πάρετε, λέω, ακόμα και αν ανταποκρίνονται στις αμυντικές ανάγκες της χώρας, και αυτό είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Επομένως, κανένα κόμμα, και κόφτε το, το λέω έτσι λαϊκά, να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κανένα κόμμα που κυβέρνησε ή που θέλει να κυβερνήσει, και εμείς θέλουμε, αλλά κάτω από άλλες προϋποθέσεις, κανένα κόμμα που συντάσσεται με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν μπορεί να απαντήσει στο απλό επιχείρημα, στην επιχειρηματολογία, ότι τη δική μας, γιατί τον άλλον δεν υπάρχει, ο καυγάς είναι για τα επιμέρους, ότι οι εξοπλισμοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του ΝΑΤΟ, εδώ είναι το ερώτημα. Οι ανάγκες του ΝΑΤΟ είναι να προστατέψει την ειρήνη. Έχει βυθίσει όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο παλιότερα, 120 επεμβάσεις έχει κάνει, αλλά και τα πρόσφατα χρόνια, στο αίμα, στη δυστυχία, στην προσφυγιά, στην καταστροφή. Είναι θεωρητικό αυτό που λέμε εμείς. Λόγω ιδεολειψηπιών που λέτε. Είναι αυτό. Για να δούμε. Να δούμε την πραγματικότητα. Και ρωτάμε λοιπόν. Πρώτον, ανταποκρίνονται οι εξοπλισμοί και η συνολική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι. Δεν είναι κανένας από το ΠΑΣΟΚ εδώ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τώρα παριστάνει τον Άγγελο που βγήκε από παρθενογέννηση. Έδωσε λοιπόν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ό,τι του ζήτησε το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά δεύτερο λόγο τα πάντα στον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας. Ναι ή όχι. Έδωσε το λιτόχωρο, τη διάβαση στρατευμάτων, έστειλε πλοία στον ναυτικό αποκλεισμό της Γιουγκοσλαβίας. Έγινε ή δεν έγινε. Αυτό ανταποκρινόταν στις ανάγκες της άμυνας της χώρας και της προστασίας των συνόρων. Δεύτερον, έστειλαν ή όχι όλες οι κυβερνήσεις στρατό στο Αφγανιστάν. Ναι ή όχι. Έστειλαν όλες οι κυβερνήσεις. Και μερικές έστειλαν και άλλες στήριξαν την παραμονή τους. Για να μην βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το κάδρο. Τι συμφέροντα αλήθεια εθνικά και τι προστασία των συνόρων εξυπηρετούσε η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Και μη μας πείτε ότι ήταν διοικητική υποστήριξη, γιατί Νίκο Πούσουνα και συνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων, πόλεμος χωρίς υποστήριξη δεν γίνεται.
ξεκόβεσαι και σε πελεκάνε. Δεν έχεις την αφάς, δεν έχεις πυρομαχικά, δεν έχεις πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Άρα μη μας λένε ότι δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, γιατί θα μπορούσε να είναι και στην πρώτη γραμμή. Και μάλιστα γι' αυτό εισπράξατε συγχαρητήρια. Και τώρα τελευταία, όλες οι κυβερνήσεις για την μεγάλη συνεισφορά της Ελλάδας στον πόλεμο κατά το Αφγανιστάν. Μπράβο, υπερασπιστήκατε την ελληνική κυριαρχία και τα σύνορα, δηλαδή, τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Να πάμε παρακάτω. Χρησιμοποιήθηκαν ή όχι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, της Ελλάδας, στην επίθεση κατά του Ιράκ, και με ΠΑΣΟΚ και με Νέα Δημοκρατία? Χρησιμοποιήθηκαν όλες. Από Άραξο, από Σούδα, από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε, οι Αμερικάνοι το είπαν, να γίνει ο πόλεμος στο Ιράκ αν η Ελλάδα απουσίαζε από τη στήριξη των νατοϊκών δυνάμεων. Και επειδή λοιπόν εσείς λέτε ότι κατάπιατε το δόλωμα των βιολογικών όπλων, πού είναι τα βιολογικά όπλα που είχε, τα βιολογικά όπλα που είχε το Ιράκ? Βρέθηκαν ποτέ? Όχι. Τι ήταν? Το πετρέλαιο και η γεωστρατηγική κυριαρχία. Στείλατε φρεγάτα στη Λιβύη ή όχι? Βενιζέλος, υπουργός Άμυνας. Ερώτηση. Τι θέλει η ελληνική φρεγάτα στη Λιβύη, που ήταν η νατοϊκή επέμβαση? Απάντηση, κύριε Λοβέρδο. Έχουμε εταιρείες στη Λιβύη. Αυτό ήταν το θέμα? Ήταν και αυτό. Πάμε παρακάτω. Έφυγε το αντιεροπορικό σύστημα Patriot, που το χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός, από την Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία? Και παρεπιπτόντως, κάνω και μια ερώτηση. Εσείς που κόπτεστε για τη δημοκρατία, εσείς που λέτε ο Άσαντ είναι δικτάτορας, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, καλά, στη Σαουδική Αραβία του μεσαιωνισμού, των δημοσίων εκτελέσεων, της μαυρίλας κυριολεκτικά, του σκοταδισμού, αυτούς γιατί τους στηρίζετε? Εκεί είναι τα σύνορα της χώρας? Είναι τα ελληνικά συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία? Γι' αυτό αδειάσατε ένα κομμάτι της άμυνας της χώρας? Έτσι είναι. Και το στείλατε στη Σαουδική Αραβία για ποιο λόγο? Εναντίον ποιανού στρέφετε? Εναντίον του Ιράν. Υπερασπίζετε τα σύνορά μας? Αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα. Να πούμε τα πλοία, όπως και αύριο οι φρεγάτες με τις οποίες σηκώνεται σημαίες ικανοποίησης, πού βρίσκονται? Στα στενά του Ορμούς. Τι δουλειά έχουν? Τι δουλειά έχουν στα στενά του Ορμούς? Είναι τα σύνορα της Ελλάδας? Τι υπερασπίζονται εκεί? Τη γενικότερη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Και να πω και κάτι ακόμα που δεν το λέει και κανένας και που το ρωτάμε επανειλημμένα σε όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο σε εσάς. Τα γυμνάσια που γίνονται, τα οποία κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, 10.000 μόνο την ώρα, και η ένα F-16. Έτσι λένε και έτσι είναι. Αυτά τα εκατομμύρια, τα δεκάδες, τα εκατοντάδες που δίνονται, για ποιο σκοπό δίνονται? Όταν κάνεις επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι εδώ οι ΣΥΡΙΖΕΙ να απαντήσουν, όταν κάνεις γυμνάσια με το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ, με προσομοίωση Ιράν, για μία-δύο μέρες, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν? Την προστασία των συνόρων στο Ιράν ή την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Όταν πάει το F-16 στην Νορβηγία, τι υπερασπίζεται? Τα ελληνικά σύνορα? Αυτά υπερασπίζεται? Όταν πετάει, και ο Τσίπρας το έχει καμάρι, ωραία, γύφτικος και πάρνει, μιλάμε για καμάρι, ότι εμείς λέει εξασφαλίσαμε την περιπολία των F-16 στην Βόρεια Μακεδονία, στο Μαυροβούνιο και στην Αλβανία. Μεγάλη επιτυχία. Τι να σας πω, πληρώνει ο ελληνικός λαός για να επιτηρείται τα σύνορα των Βαλκανίων σαν τι? Σαν περίπολος του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Αυτά είναι και θα μπορούσα να πω και πάρα πολλά άλλα. Δώσατε όλη την Ελλάδα, και εδώ να σας πω κάτι. Εδώ βγαίνεις από τα ρούχα σου. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα σήμερα και έλεγα, μα καλά, σε πού μιλάει?
Αλεξανδρούπολη. Ποιος την έδωσε τη βάση? Ποιος άνοιξε τον κύκλο να δώσει... Συγγνώμη. Να δώσει νέες βάσεις στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ μετά το 1974. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όχι. Της άνοιξε η ονομαζόμενη κυβέρνηση της αριστεράς με το στρατηγικό διάλογο. Και σήμερα βγαίνει και κάνει τον πόντιο πιλάτο. Δηλαδή τι νόμιζε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι οι Αμερικάνοι θέλουν την Αλεξανδρούπολη για να φτιάξουν περιστερώνα ή για να φτιάξουν καλλιτεχνικά προγράμματα? Δεν ήξερε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στρατηγικό πέρασμα και την πρόθεση δυνάμεων προς τη μεριά της Ρωσίας με βάση τους σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ? Και σήμερα λέει εμείς τη δώσαμε, αλλά όχι με τέτοια προοπτική. Κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε στο 14 ούτε στο 15. Τι υπηρετεί η αλήθεια? Τι υπηρετούν οι βάσεις σε σχέση με την εθνική άμυνα? Θα σας πω κάτι και ας το διαψεύσετε αν μπορείτε. Εάν αύριο, σε μία όπως έχουν διαμορφωθεί και όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, σε μία περίοδο κρίσης αποφασίσουν οι Αμερικάνοι να μπλοκάρουν όλα τα ελληνικά συστήματα από τις βάσεις που έχουν, είμαστε τελειωμένοι. Για να φύγει και αυτός, για να φύγει και αυτός ο μύθος. Βέβαια, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, τι λένε? Ναι, αυτά μπορεί να ισχύουν εν μέρη ή όχι. Βέβαια, ο κύριος Υπουργός ήταν ειλικρινής ότι εμείς κάνουμε αυτή την επιλογή και τελείωσε. Οι άλλοι υποκρίνονται όλοι. Εμείς κάνουμε την επιλογή να είμαστε με τους Αμερικάνους, με τον πόλεμο, με τον ΝΑΤΟ κλπ. Γιατί έτσι θεωρούμε ότι υπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Τουρκία λοιπόν. Εξασφαλίζουμε, λέει, την υπεροπλία. Πρώτον, μεγαλώσανε γενιές και εν μέρη κι εμείς με τι? Τον αποβοράνει κίνδυνο. Έτσι δεν είναι? Τελικά ο κίνδυνος δεν ήταν αποβοράνει και το ξέρανε πολύ καλά. Τελικά ο κίνδυνος ήρθε από Ανατολάς. Από πού? Από σύμμαχη χώρα. Μέλος του ΝΑΤΟ που ενταχτήκαμε εμείς για να προστατευτούμε κλπ. Τι σώοι συμμάχους είναι αυτός? Είστε σε μια συμμαχία που ο άλλος επιβουλεύεται τα σύνορά σου, την ανεξαρτησία σου. Απειλή, απειλή, απειλή. Και εσύ μένεις στην ίδια συμμαχία, η οποία μάλιστα συμμαχία πολύ περισσότερο έχει την στήριξη ή τον ασφυρίζει αδιάφορα τον ΝΑΤΟ. Πέστε μας μία φορά έτσι για δείγμα, σαν φίλος οικείς, που βγήκε τον ΝΑΤΟ να πει ότι αυτά που λέει η Τουρκία είναι απαράδεκτα με βάση το διεθνές δίκαιο, η διεκδικήση τον ΝΑΤΟ, λέω, ο Στόλτεμπεργκ. Τίποτα. Τι λένε? Βρέστε τα μεταξύ σας. Αυτό τι σημαίνει? Ουδετερότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ίσες αποστάσεις, που είναι και της μόδας για διάφορους. Επομένως, αυτός ο μύθος κατέρευσε από την ίδια την πραγματικότητα. Δεύτερον, σε αυτή την αντιπαράθεση και τις διεκδικήσεις και τους εξοπλισμούς, ξέρετε, δεν θέλουμε να βάλουμε ένα απλό ερώτημα. Αυτή λοιπόν η συμμαχία σας, γιατί για μας είναι λυκοσυμμαχία, τι κάνει? Πουλάει όπλα και στον έναν και στον άλλον. Πουλάνε οι Αμερικάνοι όπλα στους Τούρκους? Πουλάνε. Τώρα διαπραγματεύονται και F-35, κάνουν κόκκισες, αλλά τέλος πάντων. Πουλάνε οπλικά συστήματα οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, φτιάχνουν την νέα φρεγάτα Αντολού με ισπανικές προδιαγραφές? Ναι ή όχι? Οι σύμμαχοί σας λοιπόν, τη στιγμή που οι Γάλλοι πουλάνε, πουλάνε. Θα τελειώσω, κύριε Μίμη. Εντάξει. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πουλάνε. Εξοπλίζουν τους μεν και τους δε. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Κεφαλογιάννη? Πού θα πάει? Πού θα πάει? Δεν πειράζει. Και εμείς περιμένουμε ψήνια. Τελειώνει. Τρία λεπτά του μήνανε. Λοιπόν, τελειώνω. Τρίτον. Και τα είπα. Να τελειώσω λοιπόν. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, ο συνάδελφός σας μιλάει. Σας παρακαλώ, και ειδικά και ο συνάδελφός. Να τελειώσω μιλάει. Λοιπόν. Ο σύντροφος. Λέτε τη μεγάλη στρατηγική συμμαχία της φίλης Γαλλίας. Διαβάστε ιστορία. Τα είπε ο γραμματέας μας την άλλη φορά. Το ρόλο της Γαλλίας και το 22 και άλλες περιοχές και άλλες περιπτώσεις. Όμως να πάμε στο σήμερα. Όταν λοιπόν κατέβηκε, δεν ξέρω ποια είναι, Σαλντεγκόλ νομίζω το αεροπλανοφόρο,
Τι είπατε, όλη η ανακούφιση. Όταν άρχισε η Τουρκία και έκανε γεωτρήσεις, άχνα η Γαλλία. Και την ίδια ώρα η Total διαπραγματεύονταν με την Τουρκία για την άντληση πετρελαίου. Και την ίδια ώρα ο υπουργός της Γαλλίας ήταν στην Κωνσταντινούπολη και διαπραγματεύονταν νέες συμφωνήσεις. Συμφωνίες με την Τουρκία. Άρα δεν υπάρχει πλέον, για να σταματήσω εδώ, δεν υπάρχει. Αυτός είναι μύθος. Αυτοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Απλώς η Ελλάδα, η ελληνική αστική τάξη και όχι ο κόσμος, είναι μες στο ΝΑΤΟ. Κάνει όλα αυτά ακριβώς. Μήπως μπορέσει και πάρει κάνα κομμάτι, και θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα από τη λία που μοιράζεται στην περιοχή. Τα περί πατριωτισμού. Τέλειωσε, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Και όλες αυτές οι κραυγές, καταρχήν να σας πω κάτι. Βέβαια δεν υπήρξε επίθεση, αλλά επειδή γνωρίζετε τη δική μας αντίληψη. Ωστόσο όμως, κάθε κομμάτι έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του. Και για τους εξοπλισμούς. Από πού ως πού, τι είσαστε εσείς? Πατριάρχες, πάπες δηλαδή, που ό,τι λέτε είναι σωστό, που ό,τι πολιτική κάνετε είναι σωστό, εμείς σας αποδεικνύουμε ότι δεν είναι και ότι είναι λάθος. Μήπως δεν έχουμε και το δικαίωμα? Μη μας μιλήσετε για πατριωτισμό. Κάποιοι το έκαναν στην Επιτροπή. Μην μας μιλήσετε για πατριωτισμό. Γιατί θα ανοίξουμε το στόμα μας και θα πούμε ονόματα και διευθύνσεις και ιστορικές καταστάσεις. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε η αντιπαράθεση να γίνει στο σήμερα. Πατρίδα λοιπόν, πατρίδα δεν είναι. Είναι ενία, Ελλάδα είναι. Αλλά εδώ υπάρχουν εκείνοι που δυστυχούν και εδώ υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και από αυτόν τον τομέα. Εμείς είμαστε με το λαό. Εμείς λέμε ότι ο πατριωτισμός ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεύτερον, από το σεβασμό των άλλων λαών που δεν έχουν κανένα συμφέρον να συρθούν στο σφαγείο για να κερδίσουν οι πετρελαιάδες και όλοι οι υπόλοιποι. Σας λέμε, τα είπε και ο Γιώργος Μαρίνος, θα το πει και ο γραμματέας μας, και σας προειδοποιούμε. Μυρίζει μπαρούτι γενικό, που μπορεί ανά πάσα στιγμή, παρά τους συμβιβασμούς κλπ, να φέρει γενικότερες ανακατατάξεις. Εμείς δεν θα δεχτούμε ποτέ, όπως δεν δεχτήκαμε, οι Έλληνες στρατιώτες, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να πάνε να δώσουν τη ζωή τους και κλείστε με αυτό για τα συμφέροντα εκείνων που συγκρούονται. Μην το τολμήσετε αυτό. Θα είναι όλος ο λαός απέναντι. Εμείς λοιπόν λέμε ειρήνη και φιλία με όλους τους λαούς, κόντρα στις κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα των πλουτοκρατών.